Φεύγουμε από το χώρο της υγείας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ. Χθες είδαμε, κυρίες και κύριοι, και τις αντιδράσεις που είχαμε από τους εργαζόμενους. Βλέπουμε τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Λοιπόν, της χθεσινής κινητοποίησης των εργαζόμενων του ΟΑΕΔ συνεχίζεται η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στον ΟΑΕΔ, με συγκεκριμένες διαφωνίες τόσο από την αντιπολίτευση της Βουλής όσο και από συνδικαλιστικά όργανα. Η ΓΕΣΕ εξέφρασε συγκεκριμένες αντιρρήσεις επί του νομοσχεδίου αυτού. Υπενθυμίζω ότι χθες στην κινητοποίηση του ΟΑΕΔ, την οποία προσπάθησε να βγάλει παράνομη η διεύθυνση της υπηρεσίας, είχαμε και στιγμές έντασης με την αστυνομία στην συγκέντρωση που έγινε στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού. Βλέπουμε τα πλάνα. Ωραία. Να βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Μακράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ. Κύριε Μακράκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα στην Κοζάνη. Λοιπόν, για να πάρω καταρχήν το πρώτο σχόλιο σας για αυτό που δρομολογείτε με αυτό το νομοσχέδιο. Είδαμε χθες και τις αντιδράσεις, έτσι. Για πείτε μας. Αυτό που δρομολογείτε δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί μέσα σε λίγα λεπτά από ένα ενημερωτικό δελτίο. Είναι ένας κοινωνικός ολετήρας το νομοσχέδιο που έρχεται, που οι επιπτώσεις του στην κοινωνία, οι επιπτώσεις του στους ανέργους θα φανούν σιγά σιγά με το χρόνο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι από το 1.100.000 εγγεγραμμένους ανέργους, το νομοσχέδιο δεν δίνει τίποτα σε αυτούς τους ανέργους. Έρχεται το κράτος να ξεφορτωθεί από πάνω του την ανεργία, να μεταβιβάσει την ευθύνη της ανεργίας στους ίδιους τους ανέργους, που αντιμετωπίζουν ήδη ένα σοβαρό πρόβλημα, ήδη έχουν στις πλάτες τους την ανεργία, ένα βαρύ φορτίο αυτό της ανεργίας. Η κυβέρνηση για πρώτη φορά επιχειρεί με νόμο να μειώσει την ανεργία, όχι με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά με νόμο. Με νόμο λοιπόν που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή θα διαγράφονται οι άνεργοι από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια από τα Μητρώα του ΟΑΕΔ. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι κάτι πρωτοφανές, δεν υπάρχουν παροχές στον οργανισμό και αντί των παροχών, αντί να ενισχύσει τις παροχές, αντί να αυξήσει τα επιδόματα, αντί να αυξήσει τη στήριξη ένας δημόσιος οργανισμός απέναντι στους ανέργους, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταβάλει ως εργαζόμενοι εισφορές. Εισφορές έχουν καταβάλει και οι εργοδότες και έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο ταμείο για τον ΟΑΕΔ, ένα τεράστιο ταμείο για το κράτος, με ειδικό σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας. Έχουμε λοιπόν πάνω από 10 δις ευρώ εισπραγμένες οφειλές από τον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ εισπράττει αυτές τις εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ. Έχουν συσσωρευτεί πάνω από 10 δις. Τα χρήματα αυτά τα έχουν δώσει οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες υπέρ της αντιμετώπισης της ανεργίας. Αυτά τα χρήματα παραμένουν ανενεργά. Αντί να ενεργοποιηθούν αυτά τα χρήματα για να στηρίξουμε το εργατικό δυναμικό της χώρας που βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση αυτής της ανεργίας, ερχόμαστε ως επίσημο κράτος να επιβάλλουμε κυρώσεις, να επιβάλλουμε ποινές στους ανέργους. Αυτή λοιπόν είναι μια βασική καινοτομία του νομοσχεδίου Χατζηδάκη. Αυτός είναι ο λόγος των αντιδράσεων όχι μόνο της Ομοσπονδίας, αυτός είναι ο βασικός λόγος, όχι μόνο της Ομοσπονδίας, αλλά του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης που παραβρέθηκαν χθες την κινητοποίησή μας εδώ στα γραφεία της διοίκησης του ΟΑΕΔ, παραβρέθηκαν σύσσωμη αντιπολίτευση και εξέφρασε την αντίθεσή της με τις επιχειρούμενες αλλαγές. Το νομοσχέδιο μετονομάζει τον ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ, κατασπαταλώντας δημόσιο χρήμα, λες και περισσεύει από τους ανέργους, γιατί είναι χρήματα των ανέργων, επαναλαμβάνω. Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ο κύριος Χατζηδάκης μας είπε ότι αυτά τα χρήματα, αυτό το κόστος για την αλλαγή του ονόματος θα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μα και το Ταμείο Ανάκαμψης χρήματα φορολογουμένων είναι και δίνονται για συγκεκριμένο σκοπό ή θα έπρεπε να δίνονται για συγκεκριμένο σκοπό, αυτό της ενίσχυσης των ανέργων. Μας είπανε ότι περίπου 200 εκατομμύρια θα κοστίσουν όλα αυτά με κάτι αλλαγές στα κτίρια και με μετονομασία. Είναι δυνατόν να ανεχόμαστε ως κοινωνία την κατασπατάληση του χρήματος? Μάλιστα. Ολοκληρώστε. Όλη αυτή τη φιλοσοφία λοιπόν της μεταφοράς της ευθύνης από το κράτος στους ανέργους έρχεται να την κουμπώσει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη με μια αλλαγή στη διοικητική δομή του οργανισμού.
Αλλάζει λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και εκεί που την πλειοψηφία την είχαν οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, τώρα την απόλυτη πλειοψηφία θα την έχει η κυβέρνηση. Θα δημιουργεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν με κυβερνητική πλειοψηφία και σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μεταφέρει τα αποθεματικά ειδικών λογαριασμών που είχαν δώσει δηλαδή χρήματα οι Έλληνες φορολογούμενοι για ειδικό σκοπό, τώρα καταργεί τον ειδικό σκοπό, μεταφέρει αυτά τα χρήματα στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να τα κάνει από πελατειακές σχέσεις, από διαφήμιση, από εκδρομές, από τζογάρισμα στα χρηματιστήρια, ό,τι να είναι. Αναφέρομαι στους ειδικούς σκοπούς της στέγασης. Στη στεγαστική πολιτική, όπου μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης, τον άκουγα τώρα στη Βουλή, ότι θα επεκτείνουν, λέει, τη στεγαστική πολιτική στα νέα ζευγάρια. Προφανώς μας κοροϊδεύει ευθέως. Υπήρχε λοιπόν ειδικός λογαριασμός, όπου οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες κατέβαλαν εισφορές για να υπάρχει η δυνατότητα στο κράτος μέσα από αυτούς τους πόρους να ασκεί στεγαστική πολιτική. Πόσα χρήματα έχουν συσσωρευτεί από τότε που καταργήθηκε ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, έχουν συσσωρευτεί πάνω από 2 δις. Αυτά τα 2 δις δεν τα διαθέτει με σαφήνεια ο νόμος για να εξυπηρετήσει τους αστέγους συμπολίτες μας, τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη στέγασης. Τα μεταφέρει, όπως σας είπα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ, που θα είναι κατά απόλυτη πλειοψηφία κυβερνητικό όργανο, θα αποφασίζει τι θα κάνει αυτά τα χρήματα. Και έρχεται δηλαδή ο κύριος Χατζηδάκης, εκτός των άλλων, να κοροϊδεύσει την ελληνική κοινωνία ότι επεκτείνουμε τη στεγαστική πολιτική που δεν υπάρχει. Για να βάλω στην Αντί να μας πει ότι την καταργεί εντελώς. Ναι. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και την Δήμητρα τη Μακρή. Βαγγέλη. Κύριε Μακράκη, για να πω πιο απλά αυτό που λέτε, μπαίνει χέρι στο αποθεματικό του ΟΕΚ. Αυτό στην ουσία γίνεται και είναι ένας από τους λόγους διαφωνίας σας με τους εγγεγραμμένους και την διαγραφή κάποιων εξ αυτών. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έχω ακούσει από πολιτικούς, είναι η αλήθεια, να υποστηρίζουν ότι αυτή η διαδικασία έχει ως στόχο την στατιστική αλλίωση της εικόνας των ανέργων. Συμφωνείτε με αυτή την υπόθεση? Ακούστε, ο ΟΑΕΔ έχει εγγεγραμμένους 1.100.000 ανέργους. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Από αυτούς λαμβάνουν επίδομα 212.000. Είναι ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιδοτούμενων που έχουμε καταγράψει τα τελευταίο καιρό. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι επιδοτούμενοι άνεργοι από το σύνολο των εγγεγραμμένων είναι ένας στους 10 κατά μέσο όρο. Κρατήστε το όμως αυτό. Ναι. Γιατί προχωράει η κυβέρνηση σε αυτή τη ρύθμιση της διαγραφής των ανέργων και θα έχουμε μαζικές διαγραφές? Προφανώς ένας από τους στόχους της είναι να εξισορροπήσει, να μειώσει τα νούμερα, την ανησυχούν τα νούμερα της ανεργίας και γι' αυτό είπα στην αρχή ότι προσπαθεί με νόμο να μειώσει την ανεργία. Η ανεργία μειώνεται μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν μειώνεται ούτε με στατιστικά τερτύπια, ούτε με διαγραφές ανέργων. Τον άνεργο ακόμα και αν τον διαγράψεις, δηλαδή προσέξτε, λέει ο νόμος, αν αρνηθείς 3 διαδοχικά προσφερόμενες θέσεις εργασίας, θα σε διαγράψω για 2 χρόνια και δεν θα είναι άνεργος αυτός. Δεν θα αναζητά εργασία. Προφανώς θα αναζητά. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Αναζητά εργασία λοιπόν αυτός ο άνεργος, βρίσκει μέσα από τις δικές του γνωριμίες, μέσα από τη δικιά του αναζήτηση, βρίσκει θέση εργασίας, δημιουργεί, συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για επίδομα ανεργίας, δεν θα μπορεί όμως να λάβει επίδομα ανεργίας, γιατί θα εκτείει την ποινή του. Ποιος? Ο άνεργος. Θα τον απομακρύνει από μια δημόσια υπηρεσία. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό και δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την κοινωνία μας. Να απομακρύνει τον άνεργο συμπολίτη μας, το παιδί σας, τον ξάδερφό σας, από μια δημόσια υπηρεσία για 2 χρόνια. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν συμφώνησε με τους επιμέρους όρους εργασίας του εργοδότη. Δεν τιμωρεί την εργοδοσία, ακούστε το κι αυτό. Δεν βάζει ούτε εισοδηματικά όρια για τους εργοδότες που απομιζούν πολλά χρήματα από τον ΟΑΕΔ μέσα από προγράμματα, ούτε τιμωρεί τον εργοδότη αν περιγράψει λάθος μια θέση εργασίας, αν πει δηλαδή ότι θέλω έναν υπάλληλο γραφείου, αλλά όταν πάει ο άνεργος του πει, ξέρεις κάτι,
δεν θέλω μόνο υπάλληλο γραφείου, θέλω και μπεταντζή και καθαριστή και να μου κάνεις και την ταντά να πηγαίνεις στα παιδιά στο σχολείο και θα μου κάνεις υπερορίες απλήρωτες κτλ. Όλα αυτά δεν να τα καταργήσουν προς όφελος της εργοδοσίας. Σε αυτή την άναρχη αγορά εργασίας που ζούμε, σε αυτή τη ζυγκλοποίηση των συνθηκών εργασίας, επιχειρούν να εξαναγκάσουν τον άνεργο να δεχτεί όποια εργασία με όποιους όρους του τεθεί από τον εργοδότη. Ένα ερώτημα και από τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, κύριε Μακράκη, από εδώ και στις θέσεις που θα κάνετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό όσο μας είπατε μέχρι τώρα. Ακούστε, ως Ομοσπονδία έχουμε συζητήσει και τις επόμενες κινήσεις μας. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το ζήτημα, πρώτον. Δεύτερον, θεωρούμε ότι αυτές οι διατάξεις είναι ανεφάρμοστες και πολλοί συνάδελφοι δήλωσαν ήδη όχι την αδυναμία τους να τις εφαρμόσουν, αλλά και την αντίθεσή τους να τις εφαρμόσουν. Θα φέρουν σε σύγκρουση τους εργαζομένους του ΟΑΕΔ με την κοινωνία, με τους ανέργους. Λέω ένα παράδειγμα. Πριν 6-7 μήνες περίπου, ο διοικητής του ΟΑΕΔ εισήγαγε μια διάταξη όπου αν ο επιδοτούμενος άνεργος δεν έκανε την παρουσία του κάθε τρίμηνο, του έκοβε το επίδομα ανεργίας για ένα μήνα. Διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως και τότε μας είπε δεν υπάρχει λόγος, είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Τι προέκυψε από αυτό? Συγγνώμη, προέκυψε χιλιάδες ενστάσεις των ανέργων, προέκυψαν δεκάδες συγκρούσεις ανέργων με εργαζομένων, πετροβολούσαν, ήταν περίοδο πανδημίας, δεν μπορούσαν να μπουν στις υπηρεσίες οι άνεργοι και πετούσαν πέτρες στις υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι ένας άνεργος να περιμένει το επίδομα ανεργίας του και επειδή ξέχασε, άνθρωπος είναι, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι άνεργος έχει το μυαλό του κάθε μέρα στην ανεργία του, ξέχασε να κάνει παρουσία. Του κόβουν το επίδομα για ένα μήνα. Φανταστείτε τώρα να σου κόβουν το επίδομα, το τρέχον επίδομα αν είσαι επιδοτούμενος, και να σου απαγορεύουν τη λήψη επιδόματος και κάθε άλλης παροχής για τα επόμενα 2 χρόνια. Επίσης, απαντώντας το ερώτημά σας, έχουμε σκοπό να προσφύγουμε και στα δικαστήρια για αντισυνταγματικότητα διατάξεων. Ωραία. Έχουμε ήδη συνομιλήσει με τους δικηγόρους του κομματίου και θα προσφύγουμε και για αυτές τις διατάξεις στο συνταγματικό δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.